πάμε να δούμε, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για τα προβλήματα του συνταξιοδοτικού κινήματος. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τα λέμε από καιρού εις καιρών, στα δημοσιογραφικά πάνελ εδώ του ΝΕΤ24, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο συνταξιοδοτικό κίνημα, τι γίνεται. Παρακολουθείτε την κατάσταση χρόνια και την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Τα προβλήματα των συνταξιούχων την περασμένη δεκαετία πολλαπλασιάστηκαν. Δεν είχαμε κάποιες, αν θέλετε, πώς το λένε, περικοπές. Είχαμε σφαγιασμό κυριολεκτικά και τσάκισμα όλων των συνταξιουχικών δικαιωμάτων, των συντάξεών μας, των επικουρικών, των κοινωνικών παροχών που είχαμε πληρώσει όλη μας τη ζωή, των δώρων μας, περικοπές στην υγεία, στα φάρμακα κτλ. Μία κατάσταση τραγική που έφερε τους απόμαχους της δουλειάς, πολλούς από αυτούς, στα όρια της πείνας και της εξατλίωσης. Και μιλάμε, κύριε Ταλαμάγκα, για πείνα και εξατλίωση για τους ανθρώπους που έκτισαν με τις πλάτες τους και τον αγώνα τους όλα αυτά που βλέπουμε γύρω. Που πλήρωσαν τα ασφαλιστικά τους. Που έδωσαν από τη ζωή τους για να ζήσουν τα γεράματά τους με αξιοπρέπεια. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Είχαμε αλλαγές πολλών κυβερνήσεων, με συνεργασίες, με αυτοδυναμίες, με όλα τα άλλα, αλλά η μία συμπλήρωνε την άλλη στα αντιλαϊκά μέτρα. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση έδωνε υποσχέσεις εύκολες. Όταν ερχόταν στην κυβέρνηση συνέχιζε, έπαιρνε τη σκυτάλη. Δήμο Κουμπούρη, πάντως ήμουν νιός και γέρασα με αυτά τα θέματα. Τα ίδια, το ίδιο βιολί, το ίδιο, πώς το λέμε, βιολί, βιολάκι, παντελή μου, πώς το λέμε, το λέει ο λαός. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου χρόνια. Να. Λοιπόν, σήμερα τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, αναδρομικά, τι γίνεται. Με τα αναδρομικά, είναι η μόνη απόφαση που βγάλε το Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Ταλαμάγκα, για το 11ο 2015-2016, το νόμο Κατρούγκαλου, και προέβλεπε αναδρομικά για τις κύριες, για τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Ναι. Έρχεται η κυβέρνηση με απόφαση και κάνει περικοπή σε αυτή την απόφαση. Δίνει μόνο για τις κύριες συντάξεις. Επειδή όμως οι κύριες συντάξεις είχαν περικοπή από 1.000 ευρώ και πάνω, ουσιαστικά πήραν κάποια αναδρομικά για το 11ο, όσα είχαν 1.000 ευρώ και πάνω, δεν πήραν όμως οι ίδιοι ούτε για τα δώρα, ούτε για τις επικουρικές. Και από εκεί και κάτω, αφού δεν είχαν περικοπές, δεν πήρε κανένας αναδρομικά. Αυτά τα αναδρομικά όσοι τα πήραν, έρχεται τώρα η εφορία να αφαιρέσει ένα μεγάλο ποσό. Άδικο. Άδικο. Ναι. Και να σας πω κάτι, κάνεις μια παράβαση και την πληρώνεις μετά από 5 χρόνια. Ναι. Θα σου έρθει 50 φορές παραπάνω. Ναι. Εμάς μας τα δίνουν μετά από 5-6 χρόνια αυτά τα λίγα χρήματα άτοκα και μας βάζουν και φόρους οι οποίοι είναι τραγικοί, 45-50% φτάνουν οι τόκοι. Να σκεφτείτε ότι οι συνταξιούχοι κάθε χρόνο πληρώνουν 8,5 δισεκατομμύρια από τις περικοπές που σας είπα προηγούμενα. 8,5 δισεκατομμύρια πληρωμένα, δικά μας χρήματα. Δεν ζητάμε κάτι καινούριο. Ναι. Ζητάμε εκείνα που μας έχουν περικόψει. Αυτά είναι 8,5 δισεκατομμύρια. Και έρχονται να μας πετάξουν, ας πούμε, αυτά τα αναδρομικά. Έρχεται η κυβέρνηση τώρα να πετάξει 250 ευρώ, όπως και οι προηγούμενες, και να μας πει ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, κύριε. Όχι. Αυτό, Δήμο Κουμπούρη, που είχε ακουστεί και από τον σημερινό Πρωθυπουργό, ότι το 0,5% το είχε ψηφίσει, νομίζω. Ναι. Το 0,5, αν θυμάμαι καλά, του προϋπολογισμού θα αποδοθεί στους συνταξιούχους. Όπως το λέτε. Αυτό δόθηκε ως αντιστάθμισμα. Είχε καταργήσει τότε το δώρο που είχε βάλει. Το είχε ονομάσει δώρο με έναν τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό ήρθε η κυβέρνηση, το κατάργησε. Ναι. Και είπε θα αποδίδω το 0,5%. Ναι. Αυτό είναι ένα δισεκατομμύριο για το 2020 και ένα δισεκατομμύριο για το 2021. Ναι. Έκανε μια τροπολογία κάτω από την πίεση των αγώνων πριν από 2 μήνες και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα όμως δεν μας έχουν δοθεί. Που πρέπει να δοθούν. Πρέπει κάτι να πάρουν οι συνταξιούχοι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περικοπές. Ναι. Δεν έχει αποδοθεί. Και είναι μέσα στα αιτήματά μας, γιατί κάνουμε κινητοποιήσεις τώρα, όπως ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε, ναι, υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση. Και τα διεκδικούμε.
και τα διεκδικούμε. Λοιπόν, τα πάγια αιτήματα, να πούμε, στα πάγια αιτήματα, καταρχάς μιλάμε συνταξιούχος του ΙΚΑ, αλλά και εν γέννητρα είστε κομβικό στο συνταξιοδοτικό κίνημα. Λοιπόν, τα πάγια αιτήματα ποια είναι? Να τα πάρουμε ένα, δύο, τρία δημοκουμπούρια. Θέλω να σας πω από την αρχή και το έχουμε κάνει καθαρό σε όλες τις κυβερνήσεις ότι εμείς διεκδικούμε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει. Και στα δώρα και στις άδειες και στις αυτές που λέγαμε 13η, 14η σύνταξη, όλα ό,τι είναι και τα λοιπά. Εμείς αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε και λέμε στην κυβέρνηση άρχισε από κάπου. Άρχισε από τα δώρα. Έχουμε, ας πούμε, Χριστούγεννα σε λίγο. Δώσε το δώρο των Χριστουγέννων. Δώστε το δώρο του Πάσχα. Ας αρχίσουμε από το 0,5%. Να δοθεί κάποια αύξηση στους συνταξιούχους. Να δοθούν τα αναδρομικά που δεν έχουν δοθεί. Να δοθούν δηλαδή ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ανάγκη να δοθούν γιατί είναι περικοπές και πρέπει να τα, η κυβέρνηση να μας ακούσει. Ένα δεύτερο ζήτημα σοβαρό που είναι πρώτο και αυτό γιατί δεν ξέρεις ποιο να βάλεις πρώτο, ποιο να βάλεις δεύτερο. Είναι τα προβλήματα με το COVID, της πανδημίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ναι, γιατροί... Το τελευταίο το οποίο ακούστηκε πριν πάμε στους γιατρούς είναι το κατοστάρικο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν κάνει πάνω από τα 60, θα από τις 16 Γενάρη, πότε είναι, αν δεν έχει δηλώσει μέχρι τότε, 100 ευρώ κλπ. Κοιτάξτε, εύκολα πράγματα, εύκολα πράγματα και δεν είναι σωστά αυτά. Έτσι όπως γίνονται. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν πρόκειται κατοστάρικο να τους βάλεις να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι εκείνοι που φοβούνται. Η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει μια εκστρατεία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να ενημερώσει. Φόβο, λέτε. Να ενημερώσει τους ανθρώπους αυτούς που φοβούνται, πραγματικά φοβούνται. Να τους δώσει πληροφορίες επιστημονικές. Ναι. Που αν θέλετε και μέσα από τα κανάλια γίνεται ένα τέτοιο μπέρδεμα που τους φοβίζει ακόμα περισσότερο. Να κάνουν εκπομπές γύρω από αυτά με επιστήμονες, να τους πούν τι πρέπει να γίνει. Ναι. Στα σχολεία, στα παιδιά, παντού. Για την αναγκαιότητα του εμβολίου. Τι να λύσουν. Δηλαδή δεν έχουν να φάνε τώρα ορισμένοι. Φοβούνται. Θα τους πάρει και το κατοστάρικο από τα 600 ευρώ που παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι είναι μεγάλο το ποσοστό, για να το πω διαφορετικά, Δήμο Κουμπούρη, αγαπητέ πρόεδρε, που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Που δεν έχουν πιστεί, που φοβούνται, που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που φοβούνται θα πάθουν κάτι άλλο. Να σου το πω λιγάκι διαφορετικά για να με κατάλαβες. Όσοι είναι στο κίνημα κοντά. Όσοι μας ακούνε, όσοι έρχονται στους αγώνες, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανεμβολιαστοί. Είναι εμβολιασμένοι. Είναι εμβολιασμένοι. Εγώ θυμάμαι γιατί που είχα μιλήσει και παλιά από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως, γιατί ξέρουν. Ναι. Στο σύνολό του σχεδόν. Ναι. Δεν έχουμε τέτοιους. Αλλού πρέπει να ψάξουν για τέτοιους. Να ψάξουν από εκεί που καθοδηγούνται από τον ιδεαλισμό, από τον ανορθολογισμό και από όλα εκείνα τα μυστήρια που ακούγονται. Ναι. Ωστόσο με τέτοιους. Και με τέτοια δεν πρόκειται αυτή. Αλλά για εκείνους τους ανθρώπους που φοβούνται. Έρχονται και σε εμάς άνθρωποι που λέει έχω εκείνο, εκείνο. Τους λέμε θα πας στο γιατρό να ενημερωθείς, να συζητήσεις και τα λοιπά. Μιλάμε και πραγματικά μας ακούνε. Μας ακούνε. Όσοι είναι στα συνδικάτα, έχει σημασία λοιπόν αυτό που λέω. Ο κόσμος πρέπει να είναι στα συνδικάτα του. Πρέπει να μπαίνει στον αγώνα από όλες τις απόψεις. Γιατί και αυτός είναι ένας αγώνας για τη ζωή. Μάλιστα. Πάμε στο υγειονομικό, στο θέμα των γιατρών, μάλλον στο θέμα της περίθαλψης. Γιατροί, τι γίνεται, ζητάτε προσλήψη γιατρών όσα χρόνια ξέρω εγώ τώρα στις κουβέντες που έχουμε κάνει, είναι πάγιο το αίτημα. Ναι. Ακούω το Δήμο το Κουμπούρι και πολλούς άλλους να λένε προσλήψη γιατρών. Αν δείτε τα στοιχεία που στο δίνονται. Στο ΙΚΑ, ας πούμε, πάτε ουρά. Ναι. Έτσι, ναι. Αν δείτε τα στοιχεία που δίνονται, καταρχάς έκλεισαν όλα τα θεραπευτήρια που είχαν ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς όταν είχαν κάνει το ΝΕΟΠΗ είχαμε γράψει ένα σύνθημα, το είδα προχθές, το κρατούσε ένα συνταξιούχος μπροστά και το θυμήθηκαμε. ΕΟΠΗ, ναι, ΕΟΠΗ. Επιχείρηση ολικής περικοπής υπηρεσιών υγείας. Και αυτό έγινε. Το είχε παραφράσει. Αυτό έγινε, ναι. Το ΕΟΠΗ μπροστά το είχαμε βάλει έτσι. Λοιπόν, οι ίδιοι οι υγειονομικοί δίνουν τα στοιχεία. Και εμείς τα ζούμε βέβαια στη ζωή, που δεν υπάρχουν ούτε γιατροί, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Και η κυβέρνηση περηφανευόταν τούτη εδώ και οι προηγούμενοι και εκεί που συμμετείχαν οι υπουργοί της, ότι ήταν υπερήφανοι που κλείσαν νοσοκομεία. Νοσοκομεία. Και σήμερα μιλάνε για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για να δούμε τον ιδιωτικό τομέα τι έγινε σε αυτή τη φάση.
τι έγινε σε αυτή την πορεία της πανδημίας, πού ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Αν δεν υπήρχε αυτό το δημόσιο σύστημα να στηρίξει τα πράγματα, θα ήταν τραγικότατα. Επομένως, ας τα αφήσουν όλα τα άλλα. Η υγεία πρέπει να είναι δημόσια, να είναι κοινωνική δημόσια για όλο το λαό, για τους εργαζόμενους, και να έχει πρόσβαση ο καθένας, γιατί στη ζωή και στο θάνατο δεν μπορεί να κάνεις διακρίσεις, αλλά σε αυτό το σύστημα όποιος έχει λεφτά την γλιτώνει. Εμείς λοιπόν μιλάμε να γίνει επιστράτευση τώρα του ιδιωτικού τομέα, να δημιουργηθούν ΜΕΘ, να προσληφθούν γιατροί και νοσοκόμοι. Είναι στα πάγια αιτήματά μας και τα παλεύουμε. Και να σας πω, κύριε Ταλαμαγκά, επειδή θυμάστε και επειδή, ας πούμε, είστε από χρόνια και έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και σας ευχαριστώ για αυτό γύρω από τα ζητήματα των συνταξιών. Και αλλωνών είναι υποχρέωση, αλλά δεν μας βγάζουν. Και αλλωνών είναι μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Θα τη λύσουμε εμείς στο συνάφι μας, Δήμο Κουμπούρη. Ναι, θέλω να σας πω ότι ό,τι κερδίσαμε και ό,τι αποκρούσαμε αυτά τα χρόνια, το αποκρούσαμε κάτω από τους αγώνες. Να σας πω ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θα το θυμάστε εσείς. Ναι. Το Μάρτιο του 2019, όταν πήγαμε στον κύριο Τσίπρα και του είπαμε ότι αν κόψει την προσωπική διαφορά, εδώ πρόκειται να σφαγιαστούν οι συντάξεις και τα λοιπά, με μια μεγάλη συγκέντρωση από όλη την Ελλάδα, κάτω από την πίεση δέχτηκε να μην γίνει η περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Τότε, γιατί αν γινόταν αυτό, θα παίρναν οι συνταξιούχοι 200, 300 και σε ορισμένες περιπτώσεις στον ΟΑΕ 730 ευρώ σύνταξη λιγότερη από αυτή που παίρνουν. Είχαμε το 6% να μην υπολογίζεται στις αρχικές συντάξεις. Είχαμε για τη συντάξη χειρίας. Τούτη η κυβέρνηση επανέφερε τα επικουρικά. Δηλαδή κάτω από την πίεση του αγώνα έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να πω στους συνταξιούχους ότι αν συμμετείχαν πιο αποφασιστικά στα συνδικάτα τους, αλλιώς, η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική. Πολύ πιο διαφορετική, γιατί η δύναμη στο κίνημα μεγαλώνει. Βεβαίως, και πρέπει να μεγαλώνει και η πίεση πρέπει να μεγαλώνει, γιατί σε αυτό το σύστημα που ζούμε, μόνο με το συσχετισμό δύναμη ή πάλι των αντιθέσεων ισχύει στη ζωή, ισχύει και στη φυσική, αλλά ισχύει και στην κοινωνία. Να πάμε σε κάτι άλλο. Ωραία, τα προβλήματα διαχρονικά λίγο πολύ. Εγώ να δεχτώ ότι έχουν ενταθεί και τον τελευταίο καιρό και μετά τη δεκαετή κρίση κλπ. Θα βρούμε πιο συχνά στους δρόμους τους συνταξιούχους και όχι μόνο, στους δρόμους του αγώνα και τις μετοπικές οργανώσεις. Ναι. 165 κινητοποιήσεις όλη την Ελλάδα κάναμε πριν την πανδημία. Μέσα στην πανδημία κάναμε πάρα πολλές συγκεντρώσεις και πανελλαδικές, με όλα τα μέτρα. Και δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Με τις μάσκες, με τα εμβόλια, με τις αποστάσεις, αν τα δείτε, κανονικά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο δρόμος του αγώνα και το ιερό πεζοδρόμιο, που είναι μαμή της ιστορίας, είναι μονόδρομος για μας. Όχι μόνο για μας, για τη νέα γενιά, για όλη την πορεία, σε όλη την πορεία της ανθρωπότητας, ήταν αυτή η αιτία που εξέλιξε τα πράγματα προς το καλύτερο. Και εμείς έχουμε υποχρέωση για τους εαυτούς μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Έχουμε λοιπόν μια πορεία αγωνιστική και τώρα μπροστά μας έχουμε μια τέτοια πορεία. Θα έχουμε συγκεντρώσει σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς. Την άλλη Τρίτη νομίζω ότι είναι. Την άλλη Τρίτη στις 14 του μήνα, του Δεκέμβρη, στην Κλαθμόνος θα γίνει η συγκέντρωση της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν συγκεντρώσεις και στις 16 ξανά θα συμμετέχουμε σε αυτές του εργατικού κινήματος που γίνονται για τον προϋπολογισμό και είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό, γιατί και εδώ αν δείτε τον προϋπολογισμό έχουμε σφαγιασμό τώρα εδώ. Στις δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταμεία, στις δαπάνες για τις συντάξεις, στις δαπάνες για τους γιατρούς, για όλα αυτά. Είναι πρόοδος αυτή. Είναι προς τα μπρος πάει η κοινωνία. Ρητορικών. Στις καθυστερήσεις των συντάξεων, με τις καθυστερήσεις των συντάξεων, απόδοση των συντάξεων, τι γίνεται, Δήμο Κουμπούρη? Κοιτάξτε να σας πω, όλα τα χρόνια αυτά ζουν μια περιπέτεια οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Ναι. Όταν λες 2 και 3 χρόνια, όταν λες 5 χρόνια να πάρω άλλο στην επικουρική κτλ. Ναι. Εμείς από την αρχή είχαμε προτείνει, επειδή συμμετέχω και στον ΕΦΚΑ, είχαμε προτείνει να γίνει πρόσληψη προσωπικού. Πρόσληψη προσωπικού γίνεται με το σταγονόμετρο ελάχιστη. Εν τω μεταξύ φεύγουν με άδειες και με συγχωρείτε, με συντάξεις οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και δεν ανανεώνεται το μισό δεν ανανεώνεται και τα λοιπά. Επίσης, τα μηχανογραφικά συστήματα.
δεν μπορεί να είναι στις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες απομίζουν τον ΕΦΚΑ. Πρέπει να γίνει ένα κεντρικό σύστημα για όλο το δημόσιο που να μπορούν να βγαίνουν συντάξεις των ανθρώπων. Τώρα, αντί να γίνουν όλα αυτά, τι κάνει η κυβέρνηση? Προσλαμβάνει και θα φτιάξει τώρα, λέει, μάνατζερ να φέρει ιδιώτες, προσλαμβάνει δικηγόρους και για να λογιστικά, γίνει πιο γρήγορα είναι λογιστικά η γραφεία κτλ. Να γίνουν, λέει, πιο γρήγορα όλα αυτά. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα είναι, δηλαδή, κάθε φορά θα παραδίδουμε στους ιδιώτες εκείνο που πρέπει να κάνει το κράτος και έχει υποχρέωση και ο πολίτης πληρώνει γι' αυτό και εμείς πληρώνουμε τους φόρους. Για ποιο λόγο? Και πώς θα γίνει με τα παιδιά μας, δηλαδή, πού θα βρίσκουν εργασία, πώς θα έχει εργασία ο νέος άνθρωπος, όταν πραγματικά δεν του δίνεις μόνιμη και σταθερή εργασία? Ναι. Τώρα, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια στους δρόμους, και το λέω στο πρόσωπο το δικό σας, για όλο το συντάξιοδοτικό κίνημα, το οποίο είναι οργανωμένο και είναι στους δρόμους του αγώνα πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, Δήμο Κουμπούρη. Κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση, σας καλεί ο υπουργός ή εσείς ζητάτε, πηγαίνετε, άλλες πάλι φορές είναι απ' έξω με τα μάτια στη μέση την πόρτα. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι δεκαετίες τώρα, θυμάμαι εγώ τα ίδια πλάνα. Μπορεί να ξεχωρίσει ο Δήμος ο Κουμπούρης με τη μεγάλη ιστορική διαδρομή στο κίνημα και τη μεγάλη εμπειρία κάποιους που να βοήθησαν το συνταξιοδοτικό κίνημα? Ας αφήσουμε όσο μπορούμε στην άκρη την πολιτική. Οι πολιτικές ταυτότητες είναι λίγο πολύ γνωστές. Από το 1990, κύριε Ταλαμάγκα, που έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία και στο συσχετισμό δυνάμεων, από τότε που ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση, άσχετα τι συμφωνεί, κανείς δεν συμφωνεί, σαν χθες ήταν, γι' αυτό. Σαν χθες, σαν χθες, πάνω 30 χρόνια. Πάνω 30 χρόνια, 1991. Το κεφάλαιο πήρε το πάνω χέρι. Όλες οι κυβερνήσεις, αν θυμάστε τους νόμους Χιούφα το 1991 και τα λοιπά, ο ένας από αυτούς συμπλήρωνε τους άλλους. Ναι. Δεν έχουμε κάτι θετικό, δεν έχουμε κάτι προοδευτικό, δεν έχουμε κάτι φιλεργατικό όλα αυτά τα χρόνια και φιλοσυνταξιουχικό που άλλαξε τα πράγματα προς το καλύτερο. Ναι. Όλοι αφαιρούσαν. Ήρθε ο Σιμίτης, ήρθε στη συνέχεια ήρθαν κυβερνήσεις διάφορες, να μην λέμε τους πρωθυπουργούς, καλά, δεν είναι, πειράζει, και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας και το Πασό και, με συνεργασίες και όλα αυτά. Δεν ψηφίστηκε ένας νόμος, μια διάταξη η οποία να είναι φιλεργατική. Οι υπουργοί, ο καθένας έχει τον τύπο του. Άλλος είναι πιο, ξέρεις, άλλος είναι πιο πρόσχαρος, άλλος είναι πιο ευγενικός, άλλος πιο ευέλικτος, αλλά το πάνε όλοι κανονικά το γράμμα. Το γράμμα το οποίο έχουν εντολή από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τη μείωση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους. Δέστε που έχουν φτάσει τα μεροκάματα των παιδιών. Δέστε τις εργασιακές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Κυριολεκτικά μας έχουν κατασπαράξει. Δέστε τις συντάξεις μας που ήταν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ακούει ο κόσμος, γίνανε περικοπές. Αυτοί οι άνθρωποι που δούλεψαν στα βαριά και τα ανθυγινά και που, αν θέλεις, ζουν ένα μέσο όρο πολύ λιγότερο από όλους τους άλλους. Αυτοί είχαν και κάποιες καλύτερες συντάξεις γιατί δούλεψαν, ας πούμε. Υπερορίες δεν πλήρωσε ποτέ το ΙΚΑ, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Κυριακάτικα δεν πλήρωσε ποτέ. 360 ένσημα που κάνανε δεν τα πλήρωσε, αλλά πλήρωσε 300. Πήραν μια καλύτερη σύνταξη. Αυτή στη δεκαετία του 2010 έπαιρναν συντάξιμα σε μέσο όρο το χρόνο, μαζί με τα δώρα τους κτλ. Περίπου 34 χιλιάρικα. Ξέρετε πόσο παίρνουν τώρα? Πόσο? 16 χιλιάρικα. Για να καταλαβαίνουμε το σφαγιασμό που έγινε. Τι να σας πω τότε για τις κυβερνήσεις, για όλα αυτά? Τι να σας πω? Όμως, Δήμο Κουμπούρη, θα βάζατε στο ίδιο τσουβάλι ακόμα και την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε άλλα χαρακτηριστικά, που είχε πιο αριστερά χαρακτηριστικά, θα το βάζετε στο ίδιο τσουβάλι? Και το λέω τώρα, ας αφήσω στον πρόεδρο του συνταξιοδοτικού κινήματος, τον πρόεδρο συνταξιούχων του ΙΚΑ. Αφήνω το Κουμπούρη τον κομμουνιστή. Λοιπόν, θα τους βάζατε στο ίδιο μαζί με τις δεξιές κυβερνήσεις? Ξέρετε, αυτός που επιβεβαιώνει την αλήθεια είναι η ζωή. Τα έργα μέτρανε. Τα έργα τους δεν ενδιαφέρουν. Η
μπορεί να λέει ο άλλος να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Προοδευτικός, αριστερός, ναι. σοσιαλιστής. Έχω οράματα, έχω αυτά. Τα έργα σε κρίνουν σε αυτή την υπόθεση. Και τα έργα τους είναι ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον και συνεχίζει την ίδια πολιτική. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα κάλεσμα για το τέλος, Δήμο Κουμπούρη, και για τη συγκέντρωση που κάνει το συνταξιοδοτικό κίνημα την προσεχή Τρίτη, έτσι δεν είναι, στην Κλαθμόνος. Ναι. Όλες οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις. Ή συνεργαζόμαστε, έχουμε μια πολύ δυνατή συμμαχία όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 28-30 χρόνια αυτή η συμμαχία, ναι. το Δημόσιο, το ΙΚΑ, το ΟΑΕ, οι έμποροι, τα επικουρικά ταμεία, ναι. άλλα σωματεία πανελλαδικά κτλ. Που είναι στις ΔΕΚΟ, στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στο ΝΟΣΕ, ναι. παντού, στα ΕΛΤΑ, στους δικηγόρους, στους μηχανικούς, ναι. μην ξεχάσω κανέναν, με συγχωρούν οι συνάδελφοι. Έχουμε μια πολύ δυνατή συμμαχία. Αυτή λοιπόν η συμμαχία έχει κάνει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και τώρα βρισκόμαστε λοιπόν στην ανάπτυξη αυτών των κινητοποιήσεων. Θα γίνουν συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα με όλα τα μέσα προστασίας και στην Αττική θα γίνει στις 14 του Δεκέμβρη, ημέρα Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, 10:30 το πρωί. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι να κάνουν αγώνα. Μα οι τεχνολογίες ναι. χτυπάνε στη τσέπη. Δεν πειράζει. Είναι λοιπόν, δημοσιογραφικό γραφείο, είναι οπότε. Ναι. και τα δικά μας χτυπάνε. Είναι λοιπόν. Ζωντανά. είναι λοιπόν στο προσκήνιο του αγώνα και πρέπει να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει οι συνταξιούχοι με όλα τα μέτρα προστασίας να έρθουν. Θα πάμε πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι οι πρωθυπουργοί μας έχουν δεχτεί. Μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης παρά τις υποσχέσεις και τις συναντήσεις που κάναμε με τον κύριο Γεραπετρίτη, με τον κύριο Σκέρτζο ναι. και με τον κύριο Βρούτσι από κοινού και τώρα με τον κύριο Γεραπετρίτη δεν μας έχει δεχτεί τον ακόμα Χατζηδάκη, και είστε. Περιμένουμε. Κοίτα, έχουμε κάνει με τους υπουργούς, εμείς ναι. πάμε στον Πρωθυπουργό στον γιατί αυτά τα ζητήματα ναι. πρέπει να δοθούν απαντήσεις στον Πρωθυπουργό. Είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι συνταξιούχοι, ναι. είναι κεντρικά ζητήματα και τους καλώ να έρθουν. Να πάρουν μέρος όπως παίρνουν κάθε φορά, να ειδοποιήσουμε τον κόσμο, να το μάθει. Έχουμε έναν αποκλεισμό από τα κανάλια τα μεγάλα όπως λέγονται και τα λοιπά. Δεν μας καλούν, βέβαια. Δεν καλούν τώρα. Δεν μας καλούν, όχι βέβαια. βέβαια. αφού έφτασαν οι παρουσιαστές τους να δίνουν περισσότερα από τους υπουργούς. Α, μάλιστα. λοιπόν, εντάξει, το καταγράφουμε και αυτό, Δήμο Κουμπούρη. Εδώ ξέρετε πάντα ότι είναι συνεταιριστικό δημοσιογραφικό τραπέζι. Εδώ τα μικρόφωνα και οι κάμερες. Είναι πάντα ανοιχτές. Τις καθοδηγεί ο κύριος Τάσος Μπιρσίμ πίσω από αυτή την παραγωγή. Λοιπόν, κάποτε να σε ευχαριστήσουμε Δήμο Κουμπούρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναπούμε. Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Κοντά διαχρονικά, αλίμονο στο συνταξιοδοτικό κίνημα, αλίμονο αν γινόταν κάτι άλλο, αλίμονο, είναι θέμα τιμής και ευγνωμοσύνης στους μεγαλύτερους. Εκεί που ήσουν ήμουνα, έλεγε ο παππούς μου, εκεί που είμαι θάρθης. Έτσι είναι, ναι. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία, για τα καλά σας λόγια και για την προσπάθεια που κάνετε κάθε φορά να αναδείξετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.